Έχουμε λοιπόν έναν εξ αυτών, ο κύριος Τζανάκης είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, να ευχηθούμε στον κύριο Ζαούτη επιτυχία, σιδεροκέφαλος όπως λέμε εδώ στην Κρήτη όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι. Βεβαίως. Και, δύσκολη αποστολή. Καλημέρα κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι οι δεξιότητες του κυρίου Ζαούτη και το πολύ βαρύ βιογραφικό του θα είναι ένας οδηγός και ένας, ας το πούμε, κάτι το υποστηρικτικό για να περατώσει τη δουλειά που ξεκίνησε ο κύριος Αρκουμανέας. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν οργανισμό ο οποίος μπορούμε να βασιζόμαστε στα δεδομένα του. Ναι, αλλά πέφτει σε δύσκολη περίοδο, κύριε Τζανάκη. Έχετε ψηλά τον πύχη. Ξεκινάτε από ψηλά τον πύχη, δυστυχώς, κύριε Ζαούτη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Θα το δούμε στην πράξη. Κύριε Τζανάκη, πείτε μας κάτι τώρα. Θέλω να σας δείξω μία εικόνα, επειδή τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί. Δείξαμε πριν από λίγο τον Μητροπολίτη Πειραιός, ο οποίος πήγε και έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου. Και μας το είδαμε σε ένα βίντεο. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα από την πλευρά της Εκκλησίας? Πρέπει και άλλοι Μητροπολίτες και άλλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο τώρα που μπαίνουμε στα δύσκολα? Βεβαίως είναι το απόλυτο παράδειγμα και θα πρέπει εδώ να πούμε για την Μητρόπολη Πειραιός ότι σε ποσοστό 90% οι ιερείς είναι εμβολιασμένοι σε αντίθεση με άλλες Μητροπόλεις. Ξέρετε, το θέμα, και ίσως ο κύριος Ζαούτης θα πρέπει να το λάβει και αυτό υπόψη του, πολύ μεγάλο ζήτημα του αντιεμβολιαστικού κινήματος εδράζεται στα 1000 περίπου μοναστήρια της Ελλάδας. Δεν μπορεί οι μοναχές του Ιερού Κοινοβίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Ορμήλια Χαλκιδικής ή της Ιεράς Μονής Αγίου Άνου της Σουρωτής να είναι, που είναι τα δύο από τα μεγαλύτερα μοναστήρια. Είναι εμβολιαστικοί. Να είναι εμβολιασμένοι, να αποτελούν το μοναδικό παράδειγμα. Αν εξαίρεση λέτε, μάλιστα. Ακριβώς. Και όλα τα υπόλοιπα μοναστήρια να είναι στην ουσία, ας το πούμε, φορείς αντιεμβολιασμού. Εκεί όμως τι μπορεί να γίνει, κύριε καθηγητά? Τι μπορεί να κάνει κανείς, κύριε Τζανάκη? Εκεί, ξέρετε, είναι και ιδιοληψίες, είναι και διάφορες άλλες αντιλήψεις. Δεν είναι εύκολο να παρέμβει κανείς εκεί. Νομίζω τα όργανα της Προεδρίας και ο κύριος Ζαούτης μπορεί να δουλέψει με τους Μητροπολίτες. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η Εκκλησία μας έχει την πνευματικότητα, το κύρος, αλλά κυρίως τον λειτουργικό βραχίωνα μέσω των ενοριών, των εκκλησιαστικών συμβουλίων και των παπάδων, να κάνει τη διαφορά στο κομμάτι των ανεμβολιάστων. Εάν στέρξει, να βοηθήσει όπως μπορεί να βοηθήσει η Εκκλησία και μπορεί να το οργανώσει. Εάν δεν το κάνει αυτό, πραγματικά, είναι μια εκκλησία από την οποία το περιμένουμε αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εσείς γιατί δίνετε τόσο μεγάλο βάρος σε αυτό, κύριε Τζανάκη? Το λέτε και το ξαναλέτε συνεχώς. Πιστεύετε διότι ότι επηρεάζει πολύ κόσμο η εκκλησία? Πόσος κόσμος θα μπορούσε να οδηγηθεί στο εμβολιαστικό? Ακριβώς, γιατί δεν είναι το μοναστήρι, ας πούμε. Επηρεάζει κόσμο εκεί. Πρωτοβουλίες μας έχετε πει και αριθμό. Ναι, με βάση λοιπόν τους υπολογισμούς αλλά και μιας μελέτης που έγινε πρόσφατα, το 11% των ανεμβολιάστων προβάλλει θρησκευτικούς λόγους. Επομένως, έχουμε αμέσως ένα ποσοστό, αν βάλουμε 4 εκατομμύρια ανεμβολιαστή, μισό εκατομμύριο αυτών των ανθρώπων που ευθέως συνδέουν τη στάση τους με τις επιθυμίες. Για να αφήσουμε λίγο την Εκκλησία όμως, κύριε Τζανάκη, να μας πείτε κάτι άλλο σημαντικό. Είδαμε στο Μεσολόγγι έναν γιατρό στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, ο οποίος παρουσίασε ως δικό του δείγμα ενός άλλου ατόμου που ήταν θετικό στον ιό, προκειμένου να πάρει το πιστοποιητικό νόσησης. Μάθαμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα βρίσκεται στα καθήκοντά του για ένα χρόνο. Μετά τι μπορεί να επιστρέψει και να κάνει κανονικά τη δουλειά του γιατρού, σαν να μην συνέβη τίποτα? Οι παραβατικές αυτές, φαντάζομαι, συμπεριφορές είναι ελάχιστες και βεβαίως θα πρέπει να τιμωρούνται και βεβαίως πρέπει να ελέγχονται. Όχι μόνο γιατί θα πρέπει να τιμωρηθεί ο έναχος ώστε να συμμορφωθεί στο μέλλον, αλλά κυρίως γιατί είναι εγκληματικές πράξεις. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, ως ανεμβολίαστος, θα ερχόταν σε επαφή με ασθενείς. Ναι, βέβαια. Μήπως πρέπει το σύστημα εδώ να είναι πιο καθαρό, κύριε Τζανάκη? Μήπως αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τελειώνουν άπαξ διαπαντός? Διότι όταν ο άλλος σε ένα χρόνο θα επιστρέψει πίσω, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ναι. Μα δεν μπορεί, και στην δικαιοσύνη οι ποινές έχουν μάλλον το χαρακτήρα της συμμόρφωσης και λιγότερο το χαρακτήρα των τιμωρητικών σε κατάσταση τελική, ας το πούμε. Πολύ άσχημα εγκλήματα καταλήγουν να δώσουν τελικές ποινές που να καταστρέψουν μια ζωή. Εδώ θα πρέπει να σας πω λίγο για το εμβόλιο κάποια στατιστικά για να ακριβώς να ενισχύσω και
τα επιχειρήματα του κυρίου Ζαούτη. Προσέχτε, δεύτερο κύμα, περίπου 58 ημέρες από τον Οκτώβριο έως τα μέσα του Γενάρη, κατά μέσο όρο 58 θάνατοι την ημέρα, σύνολο θανάτων 4.700. Τρίτο κύμα, περίπου από τις αρχές Φλεβάρη έως τέλος μέσα Ιούνιου, 52 νεκροί ανά ημέρα, 6.424 θάνατοι. Τρίτο κύμα, προσέξτε, περίπου 99 ημέρες, μέχρι τώρα βέβαια, 23 ημέρες μέσος όρος 2.192. Ποιος έκανε αυτή τη διαφορά από το δεύτερο έως τώρα στο τέταρτο κύμα? Το εμβόλιο, ο εμβολιασμός. Δεν νοείται κανένας πλέον από μας, μα κανένας από μας, και μεταθέτω την ευθύνη, την κρατική, μέρος της ευθύνης του κράτους και των φορέων που ασχολούνται με την πανδημία, στον κάθε ένα μας ατομικά. Κανένας πλέον δεν δικαιούται να μην γνωρίζει, λέει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει. Μένουμε σε αυτά, κύριε Τζανάκη. Ό,τι πρέπει να εμβολιαστεί και σωστά πρέπει να προσέχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε ξανά, κύριε Ζαούτη. Και καλή αρχή. Με το σχεδιασμό. Να είστε καλά.